Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη και τα επόμενα 20 λεπτά θα ασχοληθούμε με ένα θέμα, με ένα τομέα καλύτερα που αποτελεί παράγοντα πλούτου οικονομικής ανάπτυξης του νησιού. Βεβαίως αναφέρομαι στον τουρισμό, αλλά μέσα από τα μάτια των εργαζομένων. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που ακολουθεί, βεβαίως ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Ο τουρισμός, η αύξηση, τα νούμερα και οι επισκέπτες. Η Κρήτη της βαριάς τουριστικής βιομηχανίας, των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, των τουριστικών καταστημάτων και της διασκέδασης. Η Κρήτη την τουριστική σεζόν μέσα από τα μάτια των εργαζομένων στον τουρισμό, οι αγωνίες, η πραγματικότητα και οι αντιδράσεις. Τι συμβαίνει με τις συμβάσεις εργασίας, ποια η αλήθεια για τη μαύρη εργασία, τα ποσοστά που καταλαμβάνει η μαθητεία και πόσο επηρεάζει τους εργαζόμενους του χώρου. Τα εξαντλητικά ωράρια και η ελαστική εργασία, η προοπτική του τουρισμού ως ασπίδα προστασίας και εξόδου από την κρίση και την ανεργία. Απόψε ευθέως ή αλλιώς direct, εργαζόμενοι στον τουρισμό μιλούν για το πώς οι ίδιοι βιώνουν την τουριστική σεζόν μέσα από την εργασία τους. Στο στούντιο συζητούν ο Νίκος Κοκολάκης, πρόεδρος Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, ο Μιχάλης Ριζικιανάκης, πρόεδρος Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού και ο Νίκος Μυρνάκης, γραμματέας Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Στην καρδιά έχω την αίσθηση της τουριστικής περιόδου, καθότι κάπου εκεί στις αρχές Μαΐου δεν ανοίγει επί της ουσίας. Καλησπέρα κύριε Κοκολάκη. Καλησπέρα και σας στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά ήδη βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Μια σεζόν που πραγματικά προμηνύεται για άλλη μια χρονιά πολύ καλή. Ήδη τα πρώτα δείγματα είναι πολύ καλά. Αλλά για εμάς τους εργαζόμενους δυστυχώς δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θα έλεγε κανείς ότι σε καιρό κρίσης ίσως είναι ένα από τα αναντίστοιχα, θα έλεγε κάποιος, στοιχεία τα οποία δίνει αυτή η οικονομική κρίση. Σε πολλούς τομείς τα πράγματα παραμένουν στάσιμα ή και πολύ πιο άσχημα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Ο τουρισμός φαίνεται και βλέπουμε όλοι ότι κινείται με ανωδική πορεία. Λέτε βεβαίως εσείς ότι από αυτή την πίτα δεν έχετε μερίδιο ή όσο μερίδιο θα θέλατε. Καλησπέρα σας. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Ναι. Ο τουρισμός είναι ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι τα νούμερα, ότι είναι ένας παράγοντας ο οποίος αναπτύσσεται διαρκώς. Και η άλλη όψη του νομίσματος είναι οι εργαζόμενοι πίσω από τον τουρισμό. Mm-hmm. Για το οποίο δεν είμαστε και τόσο περήφανοι όσο αφορά τις συνθήκες εργασίας, το μισθό τους και το στήσιμο που υπάρχει πίσω από αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Δηλαδή, υπάρχει ο τουρισμός που είμαστε περήφανοι για τριέστερα, πεντάστερα, ξενοδοχεία κτλ. Αλλά οι εργαζόμενοι έχουν τις αντίστοιχες συνθήκες εργασίας, τρεις-τέσσερις πεντάστερες, μισθολογικά είτε στον χώρο εργασίας τους. Και θα ρωτήσει κανείς, όταν σε άλλους κλάδους, στους 10 ή 7 είναι άνεργοι, μήπως είναι λίγο πλεονασμός στον χώρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων να υπάρχει γκρίνια ενώ τα ποσοστά ενεργείας είναι μικρότερα σε σχέση με άλλους τομείς? Είναι ερώτημα, το ξέρετε. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κοιτάξτε να δείτε και το κομμάτι το δικό μας όσον αφορά την ανεργία. Έχει και εκεί πάλι δύο όψεις, όπως είπε και ο Προμηλών. Είμαστε εποχικά εργαζόμενοι και αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα. Θεωρώ ότι υπάρχει ανεργία, υπάρχει. Και θα μπορούσε να καλυφθεί αυτό το κομμάτι αν, όπως είπατε, δεν είχαμε τόσο έντονο το θέμα με τους αλλοδαπούς και τους εντός εισαγωγικά εκπαιδευόμενους. Τη μαθητεία. Και μαθητές. Θα τη δούμε στην πορεία της συζήτησης. Ο Θεός να την κάνει μαθητεία. Καλύπτουν, κύριε Κοκολάκη, πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Δεν εκπαιδεύονται επί της ουσίας. Νομίζω ότι και τα τελευταία χρόνια το έχετε οριοθετήσει τουλάχιστον προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς πραγματικά θέλουμε στο τουρισμό πάνω να υπάρξει η εκπαίδευση. Να υπάρχει εκείνη η σωστή εκπαίδευση, να είναι πάνω στις σωστές βάσεις και πέρα από, αυτά που γίνονται στα σχολεία ή στα πανεπιστήμια, τέλος πάντων, που θα γίνει και από ό,τι ακούγεται στο καινούριο πανεπιστήμιο στο Ρέθνο, υπάρχει και η πρακτική εξάσκηση των μαθητών αυτών. Όταν λέμε πρακτική εξάσκηση, εννοούμε πρακτική. Δηλαδή, ο κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να καθίσει σε ένα επαγγελματία δίπλα και από εκεί και μετά να πάρει τα φόντα αυτά που πρέπει να πάρει. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι. Δυστυχώς καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας κανονικές,
με τα αποτελέσματα να είναι πραγματικά φοβερά. Βλέπουμε και πηγαίνουμε στα ξενοδοχεία σε ελέγχους και βρίσκουμε μαθητές και είναι 30 και 35 χρονών. Βλέπουμε μαθητές που καταλαμβάνουν κανονικές θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Υπάρχει ο νόμος που λέει ότι πρέπει να είναι το 17% επί των εργαζομένων και maximum το 40%. Δυστυχώς δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δεν υπάρχουν και οι σωστοί μηχανισμός, ελεγκτικός μηχανισμός, που να ελέγξει πραγματικά αν αυτοί οι σπουδαστές, αν είναι πράγματι σχολές από τουριστικά πανεπιστήμια. Εμείς θέλουμε πραγματικά να υπάρχει η εκπαίδευση και να υπάρχει απορροφητικότητα από τις σχολές τις ελληνικές. Θέλουμε να μειωθεί το ποσοστό και να πάει στο ποσοστό πραγματικά που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε σωστή εκπαίδευση που να μπορούμε και εμείς οι νέοι που θα μπουν στον τουρισμό να έχουν λέτε εκείνα τα φόντα που να προσφέρουν τις πραγματικές υπηρεσίες που πρέπει να έχουν οι επισκέπτες μας. Τον ποιοτικό θα λέγαμε τουρισμό, γιατί αυτό γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νομίζω αυτό μπαίνει στο επίκεντρο της συζήτησης, όπως με ένα πάλι μεγάλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ως προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε έτοιμοι, γιατί νομίζω ότι έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, το κομμάτι των εργαζομένων έχει μείνει λίγο εκτός. Κοιτάξτε, το ποιοτικός τουρισμός είναι το ζητούμενο. Και το ζητούμενο είναι και οι εργαζόμενοι έχουν να μπορούν να προσφέρουν στο ποιοτικά στον mm-hmm. τουρισμό. Δηλαδή, είπατε πιο πριν για την ανεργία. Δεν μπορεί η ανεργία να καταπολεμηθεί όταν υπάρχει μαθητεία ή όταν υπάρχει μία ποσόστοση φόρτου εργασίας με εργαζόμενο δυσανάλογη. Θα πρέπει για να προσφέρεις ένα ποιοτικό τουρισμό να πάρεις το ανάλογο ποσοστό εργαζομένων ώστε να προσφέρεις σωστές υπηρεσίες στην εστίαση και κατ' επέκταση στον τουρισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θέλοντας ποιοτικό τουρισμό με μαθητεία, με τετράωρα, με ανασφάλιστη εργασία, δεν μπορεί να προσφέρει ποιοτικό τουρισμό. Μάλιστα. Φέτος πώς είναι τα πράγματα, μέχρι και πέρυσι με τις συμβάσεις εργασίας, τις υπογραφές, με τους ξενοδόχους, διάλυση σωματείων. Ποια είναι τα δεδομένα Στάξτε, που έχουμε. Δείτε, μέχρι μόλις πρόσφατα ο νομός Ηρακλείου ήταν ο μοναδικός νομός, η ναυαρχίδα του τουρισμού, που δεν είχε σε ισχύ την Ένωση Ξενοδοχείων. Κάτι το οποίο δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα. Όπως προβλέπετε σε τέτοιες περιπτώσεις, μόλις πρόσφατα δημιουργήθηκε, συστάθηκε από το πρωτοδικείο καινούργια διοίκηση, mm-hmm. η οποία θα δείξει τώρα. Εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ρυθμό συμβάσεων. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν είναι λύση ούτε οι επιχειρησιακές συμβάσεις. Πόσο μάλλον δε αυτό που έχει φτάσει τώρα να κάνουν πάρα πολλοί ξενοδόχοι, ομάδες προσώπων με άτομα που αυτοί θέλουν και να προσαρμόζουν στα δεδομένα που αυτοί θέλουν με τη σύμφωνη και καλά γνώμη των εργαζομένων, ό,τι υποθέλουν. Αλλά αυτό που είναι καταλυτικό είναι ότι ενώ όλοι οι ηθήνοντες του τουρισμού λένε του χρόνου θα είναι καλύτερα, όλα θα είναι καλύτερα, αυτό που είναι κοινή διαπίστωση για τον εργαζόμενο, το απλό ότι κάθε πέρσι και καλύτερα. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πράγμα, κύριε Κοκολάκη. Ακούστε να δείτε, πραγματικά οι εργασιακές σχέσεις στον τουρισμό δεν είναι ό,τι όπως φαίνονται. Υπάρχουν οι σχέσεις αυτές, έχουν επιδεινωθεί τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2-3 χρόνια και δυστυχώς βλέπουμε ένα εξειδικευμένο προσωπικό που είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι να το χειρίζονται σαν ανειδίκευτους εργάτες. Βλέπουμε ξενοδόχοι που πραγματικά θέλουν τους εργαζόμενους να τους έχουν σκλάβους με εξαντλητικά ωράρια εργασίας, πάνω από 10 και 11 ώρες, θέλουν εργαζόμενους με σκυμμένο το κεφάλι. Δηλαδή βλέπουμε ξενοδοχεία πεντάστερα και από πίσω από τις βιτρίνες αυτών των ξενοδοχείων είναι εργαζόμενοι σκλάβοι. Εμείς τέτοιους εργαζόμενους και τέτοιο τουρισμό δεν θέλουμε. Θέλουμε ένα ποιοτικό τουρισμό και να μην βασίζεται στην καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Βλέπουμε μισθολογικές ανισότητες, βλέπουμε ηλικιακές ανισότητες, βλέπουμε ρατσιστικές, θα έλεγα εγώ, ηλικιακές ανισότητες λόγω ηλικίας 45 και πάνω, να μην βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι δουλειά και να πετούνται έξω από τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε εργοδότες που δυστυχώς, επειδή κάποιοι εργαζόμενοι θέλουν να πάρουν το μισθό τους, αυτό που τους βγαίνει. Βλέπουμε εκεί ότι υπάρχει με το έτσι θέλω να τους πρακτικές, θα έλεγα εγώ, να τους απολύουν από τη δουλειά mm-hmm. τους.
βλέπουμε να τους μεταβιβάζουν πρακτικές και να λένε ότι δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας και θα έχετε επίπληξη αν το ξανακάνετε. Εμείς αυτόν τον τουρισμό δεν το θέλουμε. Εμείς θα είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, θα είμαστε δίπλα να τους λύνουμε τα προβλήματα. Αυτοί οι ξενοδόχοι που καταπατούν τα εργασιακά μισθολογικά δικαιώματα να ξέρουν ότι θα είμαστε απέναντί τους. Προσπαθώ να αντιληφθώ με ποιο τρόπο, χωρίς να υπάρξει σύγκληση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, θα μπορέσει να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί κάπου το νιώθω σαν αλυσίδα που όταν ένας κρίκος σπάσει, έχω την αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει και αυτό που συμβαίνει προφανώς είναι πολύ μακριά από το ιδανικό μοντέλο που περιγράφουμε, έτσι. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η κρίση αποτέλεσε ευκαιρία για κάποιους εργοδότες ώστε σε χαμηλούς μισθούς, αντί να πάρουν περισσότερο προσωπικό και να αυξήσουν την ποιότητα υπηρεσιών τους, να κρατήσουν τους ίδιους εργαζόμενους και τους ίδιους εργαζόμενους να κάνουν αυτά που τους επιτρέπει τα παραθυράκια του νόμου, ώστε να μην βάλουν τις υπερορίες τους και τις κυριακές κτλ. Mm-hmm. Να μειώσουν το εργοδοτικό κόστος. Η συνεργασία του εργοδότη με το εργαζόμενο είναι το φυσικό, αυτό που θέλουμε, διότι αυτή η συνεργασία θα αναπτύξει και την επιχείρηση αλλά και τον τουρισμό. Είναι το αυτονόητο. Ναι. Όταν όμως ο εργοδότης πάει στον εργαζόμενο και του, ουσιαστικά τον κλέβει, καταλαβαίνετε ότι ένας κρίκος αυτόματα σπάει. Η συνεργασία λοιπόν αυτό το δύο θα πρέπει να ελέγχεται. Και εδώ έρχεται το κράτος. Το κράτος με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το οποίο, ναι, με το κράτος πήγαμε σε μικρότερες συμβάσεις, με τα μνημόνια κτλ. Που όλοι ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν φρόντισε όμως το κράτος να φτιάξει αυτούς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Να διασφαλίσει τα μίνιμουμ, που ούτως αλλιώς τα μίνιμουμ τα έκανε το ίδιο το κράτος, τα μίνιμουμ στους εργαζόμενους. Απλά υποστελέχω τις υπηρεσίες τους. Όπως η επιθεώρηση εργασίας Ηρακλείου, που είναι 6-7 υπάλληλοι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοκίνητο έχουν φέτος. Ίσως έχουν, έχουν αυτοκίνητο, δηλαδή φτάσαμε στο 2018. Ναι. Το 2018 να λέμε αν η επιθεώρηση εργασίας μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο να κάνει ελέγχους από μία άκρη στον νομό στον άλλη και 6 άτομα. Έτσι. Δεν φρόντισαν να τους τελεχώσει αυτήν την υπηρεσία. Και με πόσες χιλιάδες ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικές επιχειρήσεις. Που... Βουλιάζει αυτή τη στιγμή. Και δεν αφορούνται μόνο τον τουρισμό. Έχουν και, και άλλους κλάδους εργασίας, μια επιθεώρηση εργασίας. Ναι, προφανώς δεν ασχολείται μόνο τον τουρισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο όγκος εργασίας είναι τεράστιος και το κράτος αφήνει τους εργαζόμενους στο δικό μας το κομμάτι απροστάτευτους. Συμφωνείτε σε αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να προσθέσω για να μην φανούμε μηδενιστές εντελώς ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο όλοι οι εργοδότες. Σωστά. Καλά κάνετε όπως, και το λέτε. Όπως κάθε κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του, υπάρχει, αλλά δυστυχώς είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό εργοδοτών που δεν συνάδει καθόλου με το 90%. Με το σύνολο, λέτε, το υπόλοιπο. Και αυτό το 90% βέβαια πάλι είναι σε διαφορετικά επίπεδα. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι όλοι αυτοί οι εργοδότες, το 90% που λέμε τώρα, βρήκανε καιρό και τα κάνουν. Με την άδεια και με τις νομοθεσίες τις σχετικές, σου χτυπάνε συνέχεια ότι είναι και νομότυποι. Δεν παραβιάζουν κάτι. Η ελληνική νομοθεσία έχει αφήσει όλα αυτά τα περιθώρια πλέον και κινούνται έτσι. Κύριε Κοκολάκη, υπάρχει και η ευθύνη του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος πιστεύω ότι είναι συνειδητοποιημένος εργαζόμενος. Όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει σε μια επιχείρηση 20 και 30 χρόνια, έχει πιστεύω εκείνη την εκπαίδευση. Είτε την τυπική, αλλά και εκείνα με σχολές. Γιατί να είσαι ένα ξενοδοχείο υπάλληλο σε ένα πόστο, πρέπει να έχεις κάποιες γνώσεις. Δεν είσαι ανειδίκευτος εργάτης. Σωστά. Έτσι. Ή θα έχεις τα πτυχία σου σίγουρα από σχολή, ή θα έχεις κάποιες γλώσσες να γνωρίζεις για να μπορείς να τα απεξέλθεις στις απαιτήσεις. Έτσι. Και το βασικότερο, η εμπειρία. Εμείς και εμείς εδώ, οι κριτικοί, έχουμε ένα παραπάνω πλεονέκτημα, έχουμε την κουλτούρα μας, έχουμε το χαμόγελό μας και γι' αυτό βλέπουμε ότι έρχονται επαναλαμβανόμενοι πελάτες. Αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα, το μεγάλο μας όνομα. Οι ανθρώπινες σχέσεις που χτίζονται ακόμα λοιπόν, και αυτές τις λίγες αυτό, μέρες. Αυτόν τον υπάλληλο πρέπει να τον εμπροσέχεις και όχι να τον κακοποιείς εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Πρέπει να τον αμείβεις, πρέπει να είναι οι εργασιακές σχέσεις έτσι που να τον αφήνεις στο φιλότιμό σου, θα έλεγα εγώ. Έχουμε συνειδητοποιημένους ξενοδοχοϋπάλληλους και θέλουμε αυτούς οι ξενοδοχοϋπάλληλους να τους προσέχουν οι εργοδότες. Γιατί πρέπει να καταλάβουν και κάτι άλλο. Ότι χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς αυτούς τους εργαζόμενους, δεν θα υπήρχαν αυτές οι επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι τα θεμέλια των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να πάνε παραπέρα. Εγώ ρωτώ και για την μερίδα των εργαζομένων που προκειμένου να μην ρισκάρει να βρεθεί στην ανεργία, υπομένει καταστάσεις. Που κάτω από άλλες συνθήκες, αν θα δημιουργούσαν ένα γαριτανάκι αρνήσεων, θα αναγκαζόταν και ο ίδιος ο εργοδότης να λειτουργήσει με άλλα δεδομένα.
Θεωρείτε δηλαδή ότι πολλές φορές νιώθουν αρκετοί συναδελφοί σας ότι τους πατάνε στο λαιμό? Ναι, βεβαίως. Πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι και να μην φοβούνται. Ό,τι πρόβλημα και να έχουν, πρέπει να το λύνουν ομαδικά. Είμαστε εμείς το σωματείο που τους αντιπροσωπεύουν, να ξέρουν σίγουρα ότι είμαστε εκεί. Κάποιος από τη διοίκηση θα είναι εκεί πέρα. Το σωματείο είναι ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως 8 το απόγευμα. Να ενημερωθούν και όταν είμαστε ενωμένοι, πραγματικά να ξέρουν ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Αλλά ο καθένας μόνος του δεν θα καταφέρει πολλά. Έχουμε και εμείς ευθύνη εκεί πέρα να πηγαίνουμε στους χώρους δουλειάς όταν γίνονται συνελεύσεις, οι εργαζόμενοι να παρευρίσκονται, να ενημερώνονται. Και πιστεύω ότι ένας ενημερωμένος υπάλληλος θα είναι πάντα κερδισμένος. Βρίσκεστε ακόμα σε επαφές? Έχετε ξεκινήσει να έχετε επαφές με το καινούριο όργανο που συστάθηκε με τους ιδιοκτήτες? Αυτή τώρα είναι ακόμα σε περίοδο που έχει ορίσει το πρωτοδικείο προσωρινή διοίκηση. Θα κάνουν εκλογές, γιατί τώρα όπως είναι έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Έχουν ας πούμε να βάλουν τα οικονομικά σε μια τάξη ορισμένο σκοπό. Ναι, και να γραφτούν νέα μέλη. Εμείς αυτό σύσταση που θέλουμε πραγματικά να μπουν μέσα, αν μπορούν όλοι οι ξενοδόχοι του νομού Ηρακλείου, αυτό επιθυμούμε και αυτό θέλουμε, που το σώστε να κάνουμε μία σύμβαση για όλους τους εργαζόμενους, να είναι υποχρεωτική. Και σε αυτό το μοτίβο πρέπει να ακολουθήσει και η κυβέρνηση να ψηφίσει επιτέλους αυτούς τους νόμους για την υποχρεωτικότητα των συμβάσεων, την επεκτασιμότητα, το ευνοϊκότερους όρους αμοιβής για τους εργαζόμενους. Και εμείς θα καθίσουμε στο τραπέζι, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια υγιή σχέση, αλλά υγιή να σέβονται τους εργαζόμενους. Αυτή είναι για μας η υγιή βάση που θα μιλήσουμε και θα υπογράψουμε καινούριες συμβάσεις. Αλλά θέλουμε και το νομοθετικό πλαίσιο να είναι τέτοιο που να είμαστε και εμείς καλυμμένοι. Σωστά. Εμείς είμαστε έτοιμοι σε διάλογο να καθίσουμε στο τραπέζι, να διαπραγματευτούμε μόλις το όργανό τους έρθει σε νέα διοίκηση, που το σώστε και εμείς από τη μεριά μας να διασφαλίσουμε τους εργαζόμενους. Κάπως έτσι φαντάζεστε και εσείς την συνέχεια των διεκδικήσεων, έτσι? Βέβαια. Όχι κόντρα, αλλά από την άλλη μεριά ένας γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος. Ναι, σε σωστές βάσεις. Σε βάσεις οι οποίες δεν θα θίγουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, θα έχουν αξιοπρεπές συνθήκες εργασίας, είτε μισθολογικά είτε στον χώρο εργασίας τους. Και επανέρχομαι στην ευθύνη του εργαζόμενου που είπατε πριν, ότι η ευθύνη του εργαζόμενου είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι σαν μια ζυγαριά. Από τη μία είναι η ευθύνη του εργαζόμενου και από την άλλη είναι η ανεργία και ο φόβος της απόλυσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο εργαζόμενος ζυγίζοντας όλα αυτά, συνήθως επιλέγει. Η πλάστικα γέρνει. Γέρνει από την άλλη μεριά. Όταν όμως έρχεται το κράτος, νομοθετής, πάνω σε αυτά. Σε αυτούς τους φόβους, ότι δεν μπορεί να απολύεται ένας εργαζόμενος γι' αυτό το λόγο από θέμα αντεκδίκησης κτλ. Και ο εργαζόμενος θα επιλέξει τον δρόμο της ευθύνης. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι έχουμε καλύτερες μέρες μπροστά μας? Αλλήμον, αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Βέβαια, σε όλα αυτά τα 8 με 10 χρόνια της κρίσης, αυτοί που πραγματικά έχουν πληρώσει το τίμημα πιο βαρύ από όλους είναι ειδικά οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό. Με ό,τι γίνεται με το επίδομα και... Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Όλα αυτά αλληλένδετα. Και όταν αυτή τη στιγμή φτάσαμε και όλοι μιλάμε και θέλουμε την ελπίδα, και την ελπίδα τη συνδυάζουμε με τη λέξη ανάπτυξη. Ανάπτυξη αυτή τη στιγμή επενδύεται μόνο πάνω σε ό,τι έχει να κάνει με τη λέξη τουρισμός. Εφόσον λοιπόν το μεγάλο κομμάτι είναι το ανθρώπινο δυναμικό και αυτή τη στιγμή το πετροβολούν όλοι από γύρω-γύρω, το μόνο που τους έχει μείνει είναι να ελπίζουν. Σας είπα, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Κύριε Σμυρνάκη, κύριε Ρυζικιανάκη, κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Βεβαίως, όταν κάποιος ξεκινάει να μιλάει για τον τουρισμό και ειδικά στην Κρήτη, είναι κουβέντες που κρατάνε ώρες. Δεσμεύομαι όμως ότι θα είμαστε εδώ ξανά για να μπορέσουμε να περιγράψουμε πώς κύλησε αυτή η σεζόν. Εύχομαι να ήταν καλύτερη από την προηγούμενη και να φτάσει επιτέλους η εποχή που θα λέμε η επόμενη θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη και όχι το αντίστροφο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλό σας βράδυ.